Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιώργο. Καλή σου μέρα, κύριε Γραμματά. Τι μου κάνει ο κύριος Αχλαδιώτης, ο βασιλεύς των βεγγαλικών? Λέμε καλά, λέμε. Έτσι, μπράβο, Γιώργο. Λοιπόν, χθες ο Δήμαρχος, σε μία αποκλειστική δήλωση στο Καλλινός Νιούς, μας είπε τρεις ευχάριστες ειδήσεις. Εγώ από τις τρεις κρατάω λόγω των ημερών την τελευταία που μου είπε. Ότι μετά από απόφασή του και σε συνεννόηση μαζί, Δήμος και Αχλαδιώτης, θα πετάξετε βεγγαλικά την Κυριακή το βραδάκι σε τρεις περιοχές του νησιού μας. Ναι. Πού θα είναι αυτές, ποιες ώρες θα είναι αυτές? Λοιπόν, γι' αυτό είμαι εδώ. Με ενημέρωσε και εμένα, είχε την ιδέα αυτή να χάρει λίγο ο κόσμος με τις καταστάσεις που ζούμε. Την Κυριακή του Πάσχα θα ρίξουμε από το χωριό, από το σταθμό του χωριού, από το Νικηφόριο Γυμνάσιο και από το σχολικό κέντρο, από πάνω, από το μαγαζί. Από το σημείο που την πρωτοχρονιά πετάς, ε? Ναι. Ναι. Δεν θα το κάνουμε στην πλατεία, γιατί... Οι λόγοι είναι ευνόητοι. Ακριβώς, οι καφετέρες. Τα καφέ και τα λοιπά, ο κόσμος δεν θα είναι κάτω. Και έτσι θα γίνει έτσι σε τρία σημεία για να χαρεί... Οπότε υπόθια όλοι βγαίνοντας μικροί μεγάλοι στις βεράντες και στα μπαλκόνια. Ο κορμός του νησιού μας. Στο Νικηφόριο επίσης ψηλά. Έχει εντοπιστεί η περιοχή εκεί? Ναι, ναι. Έχει, έχετε κάνει τις προετοιμασίες σας δηλαδή, έτσι? Ναι, ναι. Τώρα, η ώρα που θα πέφτουνε θα είναι ταυτόχρονα ή θα είναι... Μόλις σκοτεινιάσει θα ρίξουμε... Όχι, ταυτόχρονα δεν μπορούμε. Όχι. Θα ρίξουμε ανά 20 λεπτά. Α, πολύ ωραία είναι. 20 λεπτά. Όταν λέμε μόλις σκοτεινιάσει, ξέρουμε την ώρα την ακριβή ή ακόμα? Από τις 8.30 μέχρι τις 9.30. Τέλεια. Άρα θα ξεκινήσετε 8.30 ώρα δηλαδή από εδώ, πρώτα πόδια. Από πού θα ξεκινήσει? Από το χωριό. Χωριό, Νικηφόριο και μετά στο τέλος εδώ στην πόλη. Τέλεια. Οπότε θα προετοιμαστούμε για να δούμε κάτι διαφορετικό, να ξεπλαντάξουμε, βρε Γιώργο. Να χαρεί λίγο ο κόσμος, ήταν η ιδέα του Δήμου. Και με κάλεσε ο Δήμαρχος με τον κύριο Τσέρο και τα είπαμε. Γιώργο μου, θα τα ξαναπούμε πολύ πολύ σύντομα, παραμονές. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά.